Την αλήθεια. Μόνο αυτό ζητά να μάθει η κυρία Σταυρούλα Γοργογιάννη, η μητέρα της άτυχης Κατερίνας. Αυτό θέλω, να λάμψει το παιδί μου, δεν το ξαναπέρνω πίσω. Αλλά να ξέρω, αυτά τα μετάντητα ερωτηματικά να μην ρεφάνε κι αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάω. Και το περνάω και μόνη μου, μπορώ να σας πω. 100 αποφάσεις να βγάλουν, το λέω. Ότι στο παιδί μου κάναμε κακό. Αλλού της έκανε το κακό και γυρνάσε. Δεν μπορεί εκεί πέρα. Ποιον πήγε και συνάντησε. Ποιο πήγε, γιατί πήγε. Όπως αποκαλύπτει ο αδερφός της Γιώργος, τον τελευταίο καιρό η όμορφη Κατερίνα ήταν ευδιάθετη. Κανείς δεν περίμενε ότι ξαφνικά θα χάνονταν τα ίχνη της και ότι λίγες μέρες μετά θα βρισκόταν νεκρή σε ένα πάρκο μόλις 10 λεπτά από το σπίτι της. Είπε το φανταζόμαζόν, όχι έψαχνε για δουλειά, ήταν ευδιάθετη. Λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της, την είχε χωρίσει ο επί 7 μήνες σύντροφός της. Όταν στο μηνό επικοινωνήσα μέσω email και μου ανέφερε αν έχω νέο για μια δουλειά που της είχα δώσει, να μην με δώσει. Το κάνω, βέβαια, εννοείται της είπα. Δεν υπάρχει κανένα, δεν έχω κάνει τίποτα με την κοπέλα, να την βοηθήσω ήθελα. Είχε μας 7 μήνες μαζί. Αν αυτή την άγγιξε τόσο πολύ επειδή εχώρησε, μα δεν ήταν και σπουδαίος άντρας, σιγά τον άντρα, η Κατερίνα ό,τι δεσμό και να χαλούσε, που είχε χαλάσει πολλούς δεσμούς, σε ένα λεπτό ήταν το ίδιο για αυτή. Ούτε μία εβδομάδα δεν έκατσε με κατάθλιψη για τέτοια θέματα. Ο έμπειρος ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντήρης εξηγεί στο Σταρ ποια στοιχεία θα μαρτυρήσουν τη δολοφονία εάν τελικά όντως κάποιος σκότωσε την κοπέλα. Σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, οι χαρακτηριστικές αυτές κακώσεις ή δηλητηριώδη ουσία ή ο θάνατος λόγω αποστέρησης πάντα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί.